στη δωρεά λεξίσφαιρων γυλαίκων τελευταίου τύπου αλλά και βοηθητικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού προ τη διεύθυνση αστυνομία Καβάλα, προχώρησε η Energy Oil Gas επιδιώκοντα να συμβάλλει στην προσπάθεια του σώματο για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του. Η τελετή παράδοση πραγματοποιήθηκε το πρωί τη Τρίτη στο κτίριο τη Διεύθυνση Αστυνομία Καβάλα και την Energy Oil εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλο τη θυγατρική Καβάλα Oil, Δημήτρη Γόντικα, ο οποίο μεταξύ άλλων δήλωσε πω η έννοια τη ασφάλεια αποτελεί βασική αρχή τη επιχειρηματική Κουλτούρα τη Ενεργία και των εργαζομένων τη και χαρακτηρίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων τη με ένα άψογο ιστορικό σε μια ιδιαίτερη ευαίσθητη από περιβαλλοντική πλευρά περιοχή. Προφανώ, αυτή η κουλτούρα συνεπάγεται την ευαισθητοποίηση και σε γενικότερα θέματα ασφάλεια τη κοινωνία και των συμπολιτών τη. Πληροφορηθήκαμε την ανάγκη τη Διεύθυνση Αστυνομία Καβάλα για εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στι σημερινέ ανάγκε και χωρί δεύτερη σκέψη ανταποκριθήκαμε πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μα. Από την πλευρά του, ο διοικητή τη Αστυνομία Καβάλα, ταξίαρχο Γιώργο Γκράντ. Δήλωσε: Θεωρούμε ότι ο νέο εξοπλισμό, ο οποίο πληρεί τι πλέον σύγχρονε επιχειρησιακέ προδιαγραφέ, αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο για του συναδέλφου στην ώρα του καθήκοντο και μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά προ την εκδήλωση έκνομων πράξεων σε βάρο τη κοινωνία μα. Θωρακίζοντα του αστυνομικού μα, θωρακίζουμε την ίδια την κοινωνία και υπηρετούμε καλύτερα τον τελικό μα στόχο, που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση τη ασφάλεια των πολιτών τη Καβάλα. Στην εκδήλωση παρέστησαν ακόμη ο υποδιευθυντή τη Διεύθυνση Αστυνομία Καβάλα. Κωνσταντίνο Ιμούδη, ο προϊστάμενος ομάδας πρόληψη και καταστολή εγκλήματος Υπαστηνόμος Β' Γιάννη Πουλαρινό και ο υπασπιστή διεύθυνσης αστυνομίας Καβάλλας Αθανάσιος Κοψίδα.